παράδοξη, και κυρίως στον Πασό, προέρχεται από μια οδυνηρή ήττα, από μια τραγική. Μια ήττα που ουσιαστικά πληρώνει τα σπασμένα μιας ολόκληρης εποχής. Και ασφαλώς αυτή η ήττα δημιουργεί ένα υπαρξιακό πρόβλημα στην ίδια την παράταξη. Και σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε με όλα τα στελέχη της περιοχής, αλλά και όλα τα στελέχη των περιοχών, την πορεία προς ένα συνέδριο, το οποίο θα αποφασίσει για τη μεταξέλιξη του ΠΑΣΟΚ. Θα αποφασίσει πώς θα ανασυγκροτηθεί η δημοκρατική βουλευτική παράταξη. Θα αποφασίσει πώς το ΠΑΣΟΚ θα γίνει το εργαλείο με βάση το οποίο θα υπάρξει μια μεγάλη τομή, μια αναγεννητική πράξη αυτής της μεγάλης παράταξης που κάθε φορά που έλειπε από τον ενδιάμεσο χώρο η Ελλάδα βρισκόταν σε κατάσταση να αντιμετωπίζει δεινά και συμφορές. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια που ξεκινάμε, όσο και γίνεται κάτω από ανοίξουσες συνθήκες, σε έναν κατακριματισμένο και απαξιωμένο χώρο, έχει πάντα την ελπίδα και τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει, επειδή παντού υπάρχει το ΠΑΣΟΚ και μπορεί να μην υπάρχει πουθενά σε συλλογικό υποκείμενο, αλλά σαν στελέχη, σαν δύναμη, σαν βάση, σαν δικτύωση κοινωνική, είναι παντού και αυτό. Μας δίνει και την μεγάλη ελπίδα ότι μπορούμε πραγματικά να ανασυντάξουμε τη μεγάλη δημοκρατική κυβερνητική παράταξη. Το συνέδριο είναι κρίσιμο. Το συνέδριο πρέπει να προηγηθεί από την εκλογή του αρχηγού. Γιατί πρέπει να προηγηθεί από την εκλογή του Προέδρου? Πρέπει να προηγηθεί γιατί πρέπει να απαντήσει ποια παράταξη μπορεί να επενδύσει στα συμφέροντα της χώρας. Εγώ σήμερα πιστεύω σε μια προοδευτική σκέψη που υπήρχε πάντα έτσι στο μυαλό μας και που είναι ένα αξίωμα. Ότι οι ηγεσίες υπάρχουν για να υπηρετούν την παράταξη. Και η παράταξη υπάρχει για να υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα. Πρώτα θα αποφασίσουμε ποια παράταξη υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα και μετά στη βάση αυτής της απόφασης που θα λύσει όλα τα προβλήματα για τα οποία δεν πήρε θέση και δεν έλυσε τα προηγούμενα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, θα αποφασίσει και ποια θα είναι η ηγεσία συλλογική και ατομική που θα επιλέξει η βάση της παράταξης. Ποιος θα αποφασίσει? Δεν θα αποφασίσει ένας πρόεδρος μόνος του, δεν θα αποφασίσει μια ηγετική ομάδα. Θα αποφασίσουν οι άνθρωποι που αυτοβούλως σήμερα θα πούνε ότι υπάρχουμε και λειτουργούμε σε αυτή την παράταξη. Θα αποφασίσουν οι άνθρωποι που βοήθησαν, που έμειναν πιστοί και δώσαν τη μάχη στις ιδέες και στους στόχους μας. Θα αποφασίσουν οι άνθρωποι που μας στήριξαν σε δύσκολους καιρούς και ενώ δεν είχαν καμιά υποχρέωση προς αυτή την κατεύθυνση. Θα αποφασίσουν όσοι πιστεύουν όπου και αν βρίσκονται και ό,τι και αν ψήφισαν, που πιστεύουν ότι μπορεί να αναγεννηθεί αυτός ο χώρος μέσα από την προσπάθεια που θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Και αυτοί θα μαζευτούν σε κάθε περιοχή, θα εγγραφούν αυτοβούλο σε ένα μικρό μελών και θα εκπροσωπηθούν στο συνέδριο που θα πάρει τις οριστικές αποφάσεις. Και μετά το συνέδριο θα γίνει και η εκλογή του αρχηγού, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που ελπίζω δεν θα είναι ακόμα ένας αρχηγός, αλλά θα είναι ένας πραγματικός πρόεδρος που θα ουσιαστικά θα προεδρεύει και θα καθοδηγεί συλλογικά όργανα αυτονομημένα από τη θέληση του οποιοδήποτε εκλεγεί. Νομίζω ότι αυτό είναι μια προσπάθεια πολύ σημαντική. Η προσπάθεια ξεκινάει και από την Κομοτηνή σήμερα. Όσοι είμαστε 2, 3, 5, 10, 20, 30, 100, αυτοί θα ξεκινήσουμε και αυτοί θα προχωρήσουμε, θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα ξανασυζητήσουμε πολιτικά και θα δώσουμε τη δική μας, βάλουμε τη δική μας φραγίδα στο μέλλον της παράταξης. Το αν θα υπάρχει ένα τέλος της διαδρομής ή μια καινούργια αρχή ή μια αναγεννητική πράξη εξαρτάται από αυτή τη διαδικασία που για μας είναι απολύτως κρίσιμη.